Γεια σας, ο παππούς ο Τάσος είμαι. Ο καιρός έχει ζεστάνει και κάποιες στιγμές της ημέρας έχουμε την ανάγκη να πάμε ένα παγωτό για να δροσιστούμε. Καλό είναι πάντα να το κάνουμε μόνοι μας για να ξέρουμε τι τρώμε. Οπότε σήμερα θα σας δείξω πώς να κάνουμε μόνοι μας ένα παγωτό. Αυτό γίνεται μέσα σε 3 λεπτά, 4. Είναι με μπανάνα και πρωτεΐνη, λίγο γάλα και βάζουμε μισό κουταλάκι ξανθάνι. Είναι το συστατικό σε σκόνη το οποίο μπορείτε να το βρείτε στα βιολογικά προϊόντα που πουλάνε, το οποίο σφίγγει, παγώνει το υλικά που βάζουμε. Αλλιώς αν δεν το βάλουμε αυτό θα γίνει σμούθι. Θα σας δείξω πώς να το κάνουμε. Πώς μπορείτε να κάνετε εύκολα ένα παγωτό στην αρεσκία σας. Με όποιο φρούτο θέλετε. Απλά, εγώ θα σας δείξω σήμερα με μπανάνα. Η διαδικασία είναι ότι παίρνουμε την μπανάνα, την κόβουμε σε κομματάκια μικρά, την έχουμε βάλει στην κατάψυξη. Οπότε, σήμερα είναι έτοιμο, το έχω βάλει στο μίξερ. Βάζουμε λίγο γάλα, γύρω στα 15-20 γραμμάρια. Ένα σκουπ πρωτεΐνη. Και μισό κουταλάκι ξανθάνι. Και τώρα τα χτυπάμε όλα μαζί στο μίξερ. Αυτό ήταν. Ένα παγωτό στη στιγμή, με τη γεύση που θέλουμε. Βλέπετε. Έχει βγει το παγωτό μας η μπανάνα. Μπορείτε να βάλετε ένα σιρόπι, κεράσι, σοκολάτα, ό,τι θέλετε εσείς. Λίγες φραουλίτσες, λίγα αμύγδαλα. Λοιπόν, το παγωτάκι μας έγινε πάρα πολύ γλύκουρα σχετικά, όπως είδατε. Μπορούμε να πάρουμε ξηρούς καρπούς στις αρισκές μας. Εγώ θα βάλω αμύγδαλα. Και πάνω λίγο μέλι. Αυτό ήταν εύκολο και υγιεινό και μας δροσίζει. Καλή μου όρεξη. Φανταστικό. Δοκιμάσω εδώ. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Να είστε καλά. Να τρώτε σωστά. Να γυμνάζεστε. Να περπατάτε. Για να έχετε μια καλή καθημερινότητα. Ευχαριστώ που με βλέπετε. Έως το άλλο βίντεο. Ο παππούς ο Τάσος, χαιρετά. Γεια σας.